στο διακύβευμα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου αλλά και στις θέσεις του ποταμιού εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης της ερχόμενης Κυριακής, αναφέρθηκε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα ο εν ενεργεία ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφιος με το ποτάμι Γεώργιος Γραμματικάκης. Είναι κρίσιμες οι εκλογές, οι ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου, ενώ στη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη το ποτάμι έχει ακολουθήσει διαφορετική πορεία, γιατί είναι μια φιλοευρωπαϊκή, θα έλεγα, ευρωπαϊκή δύναμη και προσπαθεί να θέσει τα μεγάλα διακυβεύματα της Ευρώπης την επόμενη πενταετία, που είναι προφανώς η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και των λαϊκιστικών τάσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η κλιματική αλλαγή, μέγιστο θέμα το οποίο όσο πηγαίνει θα το δούμε και πιο απειλητικό, και θα έλεγα μια μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη για την Ευρώπη, γιατί εκεί είναι μεγάλα τα κενά. Εκεί λοιπόν είναι η πραγματική συζήτηση για τις ευρωεκλογές και είμαι ευτυχής που μπορώ να εκφράσω και σε εσάς τις απόψεις μου. Γιατί με ενδιαφέρει, το ξέρετε αυτό, ιδιαίτερα η περιφέρεια της Ελλάδας, η βασανισμένη περιφέρεια της Ελλάδας. Το μεν ένα μεγάλο κόμμα θεωρεί δημοψήφισμα, το δε άλλο μεγάλο κόμμα δημοσκόπηση. Αυτό δείχνει τη μικρή σημασία που έδωσαν στις ευρωεκλογές και από ό,τι ξέρετε ο πολιτικός μας βίος κυριαρχείται από έτσι μικρότητες, φανατισμούς, εμφύλια πάθη. Εμείς και εγώ προσωπικά θέλω να αποφύγω αυτό το δρόμο, γιατί τα προβλήματα τα ελληνικά είναι μεγάλα και όπως είπα και πριν και τα προβλήματα τα ευρωπαϊκά είναι μεγάλα. Και αυτά είναι αλληλένδετα. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι κι εσείς. Δεν μπορεί η Ελλάδα να υπάρξει χωρίς την Ευρώπη, χωρίς τη συμπαράσταση και την βοήθειά της, και δεν μπορεί η Ευρώπη να υπάρξει χωρίς την Ελλάδα. Αυτό είναι λοιπόν η ουσία των ευρωεκλογών και ελπίζω ότι οι πολίτες πάνω σε αυτή την ουσία θα βάλουν τις προτιμήσεις τους. Το ποτάμι τι είναι αυτό για το οποίο δεσμεύεται, κύριε Γραμματικάκη? Το ποτάμι έχει 27, παρακαλώ, ούτε 2 και 3 θέσεις για την Ευρώπη. Θέλει μια ριζοσπαστική νέα Ευρώπη, προχωρεί σε εμβάθυνση και ολοκλήρωση των θεσμών της, ούτως ώστε να είναι πραγματικά ενωμένες πολιτείες της Ευρώπης, τα κράτη-μέλη. Είναι υπέρ του Ευρωπαϊκού Στρατού, που σημειωτέων θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα, υπέρ των ευρωπαϊκών συνόρων, που και αυτό είναι πολύ βασικό για την Ελλάδα, δηλαδή τα σύνορα τα ελληνικά να είναι και σύνορα πρακτικά της Ευρώπης, όχι μόνο θεωρητικά. Και επίσης, όπως σας είπα, αποβλέπει σε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη με τις προτάσεις του, γιατί και αυτό είναι αναζητούμενο για την Ευρώπη. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ευτυχείς, γιατί τουλάχιστον προεκλογικά εμείς επιμείναμε στην αξία της Ευρώπης και την αξία της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη. Και ελπίζω ότι αυτό θα το εκτιμήσουν οι πολίτες. Όσο για το ίδιο το ποτάμι και το μέλλον του, ο κύριος Γραμματικάκης σημείωσε πως πέρασε από περιπέτειες, ίσως απογοήτευσε και πολλούς από όσους συμπορεύτηκαν μαζί του, όμως μπήκε σε μια νέα φάση και βλέπει πλέον με αισιοδοξία το μέλλον. Το ποτάμι πέρασε πολλές περιπέτειες και απογοήτευσε πολλούς από τους συμπαραστάτες του. Τώρα όμως μπαίνει σε μια νέα φάση, ξαναγεννήθηκε η κοινοβουλευτική του ομάδα και βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Και επειδή όλοι παραδέχονται, όλοι, ότι ήταν συνεπές με τις αρχές του, ότι είχε τολμηρές ιδέες και ότι προσπαθούσε να φέρει τη συνένεση στο πολιτικό κόσμο και όχι αυτές τις κοπορομασίες, είναι αρκετοί λόγοι και άλλοι πολλοί ακόμα θα έλεγα, ότι είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, μια ευρωπαϊκή δύναμη αταλάντες, δεν έχει διλήμματα, θέλει μια καλύτερη Ευρώπη και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για μια καλύτερη Ευρώπη. Για αυτούς τους λόγους νομίζω και οι αναποφάσιστοι και οι αποφασισμένοι θα πρέπει να θεωρήσουν, θα έλεγα, με μεγάλο ενδιαφέρον την νέα αυτή πορεία του ποταμιού και να το στηρίξουν όσο γίνεται.
Όσο για την δική του υποψηφιότητα, ο κ. Γραμματικάκης σημείωσε πως αν στις προηγούμενες ευρωεκλογές οι πολίτες τον επέλεξαν για να τους εκπροσωπήσει στο Ευρωκοινοβούλιο με βάση την προσωπική του διαδρομή, πλέον θα έχουν ένα ακόμη κριτήριο, αυτό της παρουσίας του στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατά τη μεγάλη στήριξη του κόσμου κατά τις πρώτες εκλογές το 2014. Και αυτό νομίζω βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην προσφορά μου. Τώρα εγώ θα ήθελα με πραγματική έτσι ειλικρίνεια να λάβει υπόψη του και την προσφορά μου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εγώ έχω κάνει τον απολογισμό μου, είναι τυπωμένος, είναι έτοιμος, τον δίδω σε όποιον επιθυμεί και εκεί δείχνει ότι ήταν γόνιμη η πορεία μου στην Ευρωβουλή.